Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλουν οι καταναλωτέ ρεύματο που τι τελευταίε ημέρε λαμβάνουν του λογαριασμού τη ΔΕΗ και μένουν άφωνοι, καθώ το ποσό που καλούνται να πληρώσουν είναι παραφουσκωμένο. Μέχρι και 30% ή και σε μεγαλύτερο ποσοστό είναι η διαφορά από το αντίστοιχο διάστημα του 2014, με τη ΔΕΗ να εξηγεί ότι το ποσό εμφανίζει αυτή την αύξηση λόγω του παρατεταμένου χειμώνα και τη χρήση ρεύματο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και διάρκεια. Μπορεί να έχει ξεπεράσει το 25-30%. Υπολογίζουμε ότι είναι η αύξηση. Αφού ανάβαμε Σόμπε, καλοριφέρ. Αλλά περιμένει και άλλα πιο ήσυχα Εμένα μου ήρθε τόσο και δεν έχω λεφτά να το, να το πληρώσω. Ένα 20% πληρώσαμε. Περισσότερα? Περισσότερα, ναι. Και αν η βαριχημονιά που διανύσαμε είναι από του παράγοντε του οποίου οφείλεται η αύξηση, διπλά ρηγμένοι και χρεωμένοι είναι εκείνοι που έπεσαν θύματα τη έλλειψη προσωπικού για τη μέτρηση του ρεύματο ή λήξη του συμβολέου με τον εργολάβο των συνεργείων. Καθώ η μέτρηση σε ένα χρόνο πέραν του τετραμήνου, η οποία παρατηρήθηκε σε πολλέ περιπτώσει, επιβαρύνει τον ίδιο τον καταναλωτή, δίχω όμω αυτό να έχει την ευθύνη. Όταν γίνεται ένα, το τετράμινο οχτάμινο, αυξάνονται όλε οι κιλοβατόρε προ τα πάνω και αυξάνονται όλε οι χρεώσει προ τα πάνω. Κοστίζει το ρεύμα 100 ευρώ και τα συμπαραμαρτούντα ε, ρυθμιζόμενε χρεώσει κλπ. Είναι άλλα 100. Εγώ δεν είδα στο λογαριασμό μου να υπάρχει τίποτα δικαιολόγητο. Φωσικό μπαίνει το παίρνω λογαριασμό. Δηλαδή εντάξει, εγώ, ενώ πριν δύο χρόνια ήταν πιο χαμηλά, τώρα βλέπει με την κρίση και το όλα πάνω. Καταλάβεις. Ναι, είναι πολύ πιο φωσικό. Είναι γεγονό ότι πραγματικά το ρεύμα είναι πιο ακριβό για όλα τα νοικοκυρία φέτος. Ο κύριο Κώστα, 70 ετών, εδώ και 5 χρόνια δεν έχει πληρώσει το ρεύμα στο σπίτι του. Κάθε μήνα δίνει ό,τι μπορεί, όπω λέει, εκτιμώντα ότι ακόμη και αυτό το ποσό των 500 περίπου ευρώ που χρωστάει, αυξάνεται όμω κάθε δίμηνο, το πιθανότερο είναι να μην μπορέσει ποτέ να αποπληρώσει. Κάθε μέρα αντί να λιγοστεύει το ποσό το αρχικό, ανεβαίνει. Και όπου φτάσω. Άμα, όσο ζω, θα χρωστάω. Άμα πεθάνω, θα χαρίσω όλα ο κόσμος έρχεται σε επαφή με τους προϊσταμένους μας, γίνονται διακανονισμοί, ε, τέλος πάντων γίνεται διάλογος, πώς μπορεί και τι μπορεί ο καθένας να πληρώσει και κάνουμε ό,τι μπορούμε για τον κόσμο. Ανάμεσα πάνω στους βραχνάδες που θα πρέπει να είναι έτοιμοι να βιώσουν οι καταναλωτές, δεν είναι μόνο οι φουσκωμένοι τώρα λογαριασμοί, αλλά και οι λογαριασμοί των αντίστοιχων μηνών του 2016, που οι έναντι θα υπολογίζονται με βάση τη φετινή κατανάλωση και θα είναι διπλά φουσκωμένοι.